Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Έχει όσο χρόνο χρειαστείς, μας λέει ο Σάκης Αρσενίου. Πολύ ωραίο τραγούδι, ολοκένουργιο. Σήμερα κυκλοφορεί επίσημα και στα ραδιόφωνα αλλά και στα ηλεκτρονικά έτσι, καταστήματα που μπορείτε να το κατεβάσετε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εμείς δεν παίζουμε απλώς το τραγούδι. Έχουμε τον ίδιο τον καλλιτέχνη εδώ πέρα. Σάκης Αρσενίου, ζωντανά στον Star FM 97,1. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, Σάκη, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Χαιρόμαστε που είσαι καλά. Καλά είμαστε. Σάκη, ένιωσες την τρέλα μας την ώρα που σε παίρναμε τηλέφωνο, έτσι την ένιωσε? Ναι, γιατί χορεύαμε παράλληλα. Εγώ δεν σ' άκουγα. Εγώ νόμιζα ότι θα νομίζεις ότι. Σου κάνουμε φάρσα. Έχουμε βάλει τραγούδια, ξέρεις. Όχι. Και το δικό του τραγούδι φάρσα. Και είχαμε βάλει το δικό σου τραγούδι, γιατί εμείς εδώ πέρα το ακούμε, χορεύουμε με αυτό. Είναι ένα ανεβαστικό. Που σας αρέσει. Σήμερα κυκλοφορεί και επίσημα. Σου δείχνει βάσκια. Για πες μας έτσι λίγα πράγματα, διαφορετικό από αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή τώρα κόκκινα φανάρια μας είχες καψουρέψει φουλ. Εντάξει, τώρα μας καψουρεύει χορεύοντας. Χορεύοντας. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι στίχη είναι της Αγγελικής Μακρινιώτη και μουσική του Χρυσού Λιώνη. Τα παιδιά έχουν γράψει πάρα πολλές στοιχείες, όπως και το κόκκινα φανάρια. Σήμερα κυκλοφορεί στο YouTube σε λίγες ώρες και στα ραδιόφωνα. Ελπίζω ο κόσμος να αγαπήσει, όπως τα υπόλοιπα κομμάτια, να σας αρέσει και εσάς. Εμείς το αγαπάμε και το ακούμε και μέσα από τους 97,1 εδώ στη Λαμία. Παίζει στην λίστα μας. Εσύ, να σου πω κάτι. Εσύ θα μας πεις πώς το άκουσε ο κόσμος ολοκληρωμένο την Παρασκευή που είχες πρεμιέρα. Κοίταξε, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε πρεμιέρα στο Μπαρμπαρέλα μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο. Παρασκευή Σαββάτο. Πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Και η μέρα είναι sold out, δόξα τω Θεώ. Και ήταν πολύ καλό δώρο για σήμερα, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Και αυτό που έπαιρνε. Χρόνια πολλά, Σαγγελίου! Ευχαριστώ πολύ. Να τα κατοστήσεις, να είσαι πάντα γερός και πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και είναι ένα πολύ καλό δωράκι σήμερα που βγαίνει και στο ευρύγγυμα το κομμάτι ολόκληρο. Ήταν τυχαίο ή έτσι? Ήταν τυχαίο, αλλά τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο. Να σου πω κάτι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως και εμείς εδώ σήμερα που μιλάμε, δεν είμαστε τυχαίοι, γιατί έχεις ξεκινήσει από τη Λαμία, να πούμε. Μας ξέρεις που είμαστε. Μας ξέρεις που είμαστε, λέω. Εννοείται. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Είναι αρκετά χρόνια στη Λαμία. Έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Έχω κάνει φίλους. Έχουμε περάσει άψογα εκεί. Ήρθε η ώρα όμως να ξαναέρθει στη Λαμία για λίγο καιρό. Γιατί, έτσι, έχουμε εδώ πέρα μία σεζόν καλοκαιρινή που πρέπει να καλύψουμε, Σάκη μου. Πότε θα έρθει? Πες τώρα, ημερομηνία. Έρχομαι την τάδε ημέρα. Μακάρι να μπορούσα να σου το πω αυτό. Ωραία, θα το κανονίσουμε εμείς, μην αγχώρεσαι. Θα το κανονίσουμε και θα είμαστε στην επικοινωνία, ούτως ώστε να έρθεις. Σάκη, πες μας λίγο πώς ασχολήθηκες έτσι με τη μουσική. Εντάξει, πάρα πολλά χρόνια που. Από παιδάκι θυμάμαι, ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική. Έπαιζα διάφορα μουσικά όργανα και μετά μου βγήκε στην πορεία το τραγούδι. Έτσι ξεκίνησα κάποια στιγμή από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και μετά ακολούθησε η πορεία στην Αθήνα, που καλώς ή κακώς όλα τα πράγματα είναι εκεί. Βγήκε το πρώτο τραγούδι, πρώτη δισκογραφία, το πρώτο CD και ούτω καθεξής. Και συνεχίζουμε. Σάκη, επειδή έχουμε ακούσει και μπαλάντες και χορευτικά τραγούδια από εσένα, ναι, εσύ πώς θα σε χαρακτήριζες σαν τραγουδιστή? Δηλαδή, όπως λέμε για οποιονδήποτε τραγουδιστή, ξέρω ότι θα ακούσω αυτό. Για σένα, τι θέλεις να μένει δίπλα σε εσένα, δίπλα στο όνομά σου, ως Σάκης Αρσενίου? Κοίταξε, αν τραγουδάς καλά και αν ασχολείσαι και το κάνεις σωστά αυτό που αγαπάς, νομίζω ότι δεν έχει ουσία να κατατάξεις τον εαυτό σου εσύ κάπου. Νομίζω ότι είναι ελαφρυλαϊκός τραγουδιστής, αλλά μπορώ να πω τα πάντα. Μπορείς να πεις τα πάντα, αυτό το έχουμε ακούσει και κάθε φορά που εμφανίζεσαι, το έχουμε αντιληφθεί. Πρέπει να στενεύουν τα περιθώρια και τα όρια σε ό,τι μπορεί να πει κάποιος τραγουδιστής, εφόσον αυτό που κάνει, αγαπάει και ασχολείται, το κάνει καλά. Μάλιστα. Πολύ μ' αρέσει η απάντησή σου. Πολύ μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Σάκη, εσύ ασχολείσαι και πάρα πολύ με τα social media, έχουμε δει. Τα διαχειρίζεσαι μόνος σου? Σου αρέσει όλο αυτό το παιχνίδι με τον κόσμο, με τις live μεταδόσεις? Σ'
Θα σας πω λίγο την αλήθεια. Δεν καίγομαι κιόλας. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να μην ασχοληθώ καθόλου, δεν σχολούμουν. Απλώς, καλώς ή κακώς, έχει πάει εκεί το θέμα όλο. Είναι ένας τομέας ο οποίος βοηθά. Έχουν στενεύσει τα όρια των εταιριών. Έχουν χαθεί τα μαγαζιά τα οποία μπορούσαν το CD να το πάρει ο κόσμος να του μένει. Έχει γυρίσει όλο το έργο προς τα εκεί. Άρα πρέπει να ασχολούμαστε για να προβάλλουμε την δουλειά μας. Σάκη, έτσι όπως μιλάς και πριν που είπες καλός ή κακός όλο το πράγμα είναι στην Αθήνα και με τα social media, θεωρώ ότι έχεις κουραστεί λίγο με την Αθήνα, δηλαδή θα ζούσες και στην επαρχία. Όχι, δεν έχω κουραστεί. Α. Απλώς έχει πάει εκεί πέρα όλο το θέμα. Η Αθήνα σ' αρέσει δηλαδή? Ή άμα είχες την επιλογή, θα έμενες και επαρχία? Είναι πανέμορφη, δεν το συζητάμε. Ισχύει. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Τώρα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι στο σπίτι μου, μια χαρά εδώ που μεγάλωσα. Απλώς, εντάξει, είναι λογικό. Όλες οι εταιρείες, όλα τα πράγματα είναι στην Αθήνα. Πρωτεύουσα. Το συζητάμε. Μάλιστα. Όταν είχες πρωτοβγεί στη σκηνή, ποιο έτσι συνέστημα θυμάσαι ότι είχες? Είχες καλά, και φαντάζομαι μέχρι και τώρα έχεις άγχος. Είχες άγχος, Πάρα πολύ άγχος. Εντάξει, είναι λογικό. Mm-hmm. Πόσο χρόνο βγήκες πρώτη φορά στη σκηνή, Σάκη? 20. Α, βγήκες μικρός. 20. Ψέμα, 21. 21. Εντάξει, προσθέθηκε ένας χρόνος. Και τώρα 31. Είσαι 31. Ναι, τώρα πήγα στα 32. Να τα. Ωραία, εγώ θέλω να μας πεις τι κάνεις και φαίνεσαι τόσο πιο νέος από 31. Τίποτα, καλή ζωή. Εγώ δεν σε έκανα πάνω από 26. Χωρίς να ξέρω το βιογραφικό σου, πότε ξεκίνησες και το ένα και το άλλο. Δηλαδή τα τραγούδια σου ακούγοντας. Έχουν το 84. Α. Ενώ είμαι το 87. Μάλιστα. Να πάρουμε την Google τηλέφωνο. Όχι τσιγάρο, όχι ποτό. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που δουλεύει τη νύχτα να είναι χωρίς το τσιγάρο και χωρίς το ποτό, λοιπόν? Γιατί δεν το επιβάλλει κάποιος. Όχι, αλλά η νύχτα συνδυάζεται με αυτά. Αν το επιβάλλει κάποιος, ο καθένας κάνει την επιλογή σου. Εντάξει, ένα ποτό θα πιω, δεν θα καώ στο ποτό. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό. Νομίζω ότι είμαστε επιλογές. Τις θαυμάστριες, Σάκη, πώς τις διαχειρίζεσαι? Έχει γίνει λόγος, δηλαδή, κανένα σκηνικό που μπορείς να το πειραστείς μαζί μας, έτσι να... Ναι, έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Σίγουρα στη δουλειά που κάνω, ναι. Υπάρχουν πολλά τράπελα. Το θέμα είναι να αρχίσεις να διαχειριστείς την κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά σκηνικά τα οποία σου κρίνουν νεύρα, γέλιο, πάρα πολύ γέλιο ή αμηχανία, διάφορα πράγματα. Φυσικά και στα τόσα χρόνια μου έχει γίνει. Το πιο περίεργο που σου έχει πει θαυμάστρια? Διάφορα. Έλα τώρα, πες μας ένα, βρε παιδί μου. Σίγουρα αυτή η δουλειά σε κάνει και σε βοηθάει πάρα πολύ στο να διαχειρίζεσαι διαφορετικό κόσμο και να διαχειρίζεσαι διαφορετικά πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά πες μας έτσι κάτι που σου έχει μείνει από θαυμάστρια, που έχει υποθεί και θα το θυμάσαι. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Θα σου πω ψέματα, να σου πω έτσι κάτι απλά για να σου πω. Είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ ωραίο. Σε αυτό που κάνω και αγαπώ να το εκτιμάει κάτι, να το βλέπω, να σε θαυμάζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Mm-hmm. Σάκη, για πες μας λίγο πώς έτσι, τώρα είσαι 31, έτσι, ναι. Όσον αφορά τη μουσική, μετά ποια άλλα σχέδια έχεις πάνω στη μουσική? Δηλαδή θα δούμε και έναν ενδεχομένο Σάκη Αρσενίου να δοκιμάζει και άλλους ήχους διαφορετικούς στα επόμενα χρόνια? Στη συνέχεια εγώ ψάχνω να δοκιμάζω κάτι διαφορετικό. Έχει αλλάξει, αν έχετε δει για τις αρχές λίγο το ρεπερτόριό μου. Θέλω να κάνω συνέχεια άλλα πράγματα. Και θες να κάνεις και καινούργια πράγματα. Κάνω να κάνω τη μισό βήμα. Πάντως, παιδί μου, ο Σάκης έχει βγάλει τραγούδια, πραγματικά ατάκες. Τα κόκκινα φανάρια, κάθε φορά που ήμουν σε κόκκινο φανάρι, αυτό. Δηλαδή, ναι. Το τραγούδαγα μόνη μου. Ισχύει. Μέχρι να φύγει το φανάρι. Μέχρι να γίνει πράσινο το φανάρι. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο. Κοίταξε, για να μείνει ένα κομμάτι και σε εσά τα ραδιόφωνα και στον κόσμο, πρέπει να έχει κάτι να έχει να πει. Άρα η επιτυχία είναι να μείνει ατάκα και μετά να μείνει το υπόλοιπο κομμάτι. Τον Σάκη, πώς τον βλέπεις μετά από 5 χρόνια, όχι επαγγελματικά, αλλά γενικότερα? Σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο. Σαν χαρακτήρα. Πόσο δεν το βλέπω. Πώς θα ήθελα να σου πω, μπορώ να σου πω. Πώς θα ήθελες? Θα ήθελα να με βρουν
τα επόμενα χρόνια υγιή, πάνω απ' όλα. Τυχαίρο. Και να προχωράω σε αυτό που έχω επιλέξει. Τώρα, άμα κάνουμε σχέδια, αυτό γελάει. Αλλά θεωρώ ότι. Οπότε, καλό είναι να κάνουμε μικρά σχέδια. Μικρά σχέδια και όχι έτσι μεγάλο επίβολα. Κοίτα, δεν καθένα εγώ με τον μικρό μου βημάτων. Γιατί άμα κάνει μεγάλα βήματα, πρέπει να σπάσει το πόδι σου. Οπότε πιο σταθερά. Γιατί όσο πάμε ανεβαίνει, θεωρώ ότι τόσο πάμε κοντροβαλά. Μάλιστα. Σάκη, σε αγχώνει το γεγονός κάθε φορά να είσαι στην επιφάνεια, να διατηρηθείς στην μουσική βιομηχανία, σε αγχώνει αυτό το σκηνικό όλο? Κοίταξε. Κάθε μέρα κάποιος βγάζει ένα τραγούδι. Ναι, και βγαίνουν και... Εδώ, ναι. Είτε είναι γνωστός, είτε δεν είναι γνωστός. Σίγουρα με αγχώνει και με την καλή έννοια με αγχώνει. Γιατί το να κάνω πράγματα και να με συνέχεια στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια. Γιατί άμα τα αφήσει, θα σε αφήσει. Έτσι είναι σε όλα τα πράγματα με τα οποία καταπιανόμαστε. Ναι. Το ότι έχεις κάνει και ένα επιχειρηματικό βήμα. Αυτό. Είναι μια έτσι μορφή που σε κάνει λίγο πιο ανασφαλής όλα αυτά, ή είναι κάτι που παράλληλα σε αρέσει? Κοίταξε, το έχω κάνει καθαρά γιατί ήθελα να... κάποια θέματα που έχω βγάλει με αρκετό κομβού στη λίστα, να τα επενδύσω κάπου. Αποφάσισα να κάνω ένα μαγαζί, δόξα τω Θεώ. Έχει δείξει πολύ και πάει πολύ καλά. Ζήτηματα, ναι. Αυτό ήθελα να κάνω. Μάλιστα, πού είναι το μαγαζί να μας πεις? Γιατί εμείς πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Τώρα ετοιμαζόμαστε να δούμε καλή αυτή τη μέρα. Και στην Πάρη είναι, σας περιμένουμε όποτε θέλετε και όλο τον κόσμο. Ωραία. Μαρόκο, εμείς έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουμε πάνω. Μαρόκο. Μαρόκο. Να τα. Εμείς ανεβαίνουμε πάνω ούτως ή άλλως. Και Αθήνα κατεβαίνουμε. Γενικότερα εμείς εξακολουθούμε σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είμαστε στη μέση, οπότε τι να κάνεις. Κατεβαίνουμε και ανεβαίνουμε. Είναι πολύ εύκολο το Star. Να μία θα κανονίσουμε να τα πω και από κοντά. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι το Star είναι και πάνω στην Εθνική. Όπως ανεβαίνεις μια Θεσσαλονίκη, σταματάς, κάθεσαι, πίνουμε τον καφέ μας, τα λέμε και μετά συνεχίζει το ταξίδι σου. Εννοείται. Τα λέμε και on air τώρα, αλλά είχαμε μιλήσει και το καλοκαίρι πάλι, Σάκη, για να έρθει στη Λαμία. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Είχαμε μιλήσει μέσω της Αθηνάς. Ναι. Να τα. Είδες που τα θυμάσαι. Τώρα μετά το flashback ήρθε και το σήμερα, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Θα κανονίσουμε να έρθεις, γιατί έχεις και καιρό να έρθεις. Από τότε που τραγούδαγες δεν έχεις ξαναέρθει. Όχι, δεν έχω ξαναέρθει, όχι. Ορίστε. Και να κάνουμε και live εδώ έτσι μια κουβέντα. Συνέντευξη, να πιούμε τον καφέ μας ζωντανά εδώ στον Star FM. Κουβέντα μωρέ, έχεις συνέντευξη τώρα. Αλλά και να τραγουδήσεις παράλληλα. Σαφώς. Γιατί το θέλουμε πάρα πολύ αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, και είσαι και με τον Νίκο Μακρόπουλο στο... Μέχρι πότε θα είστε Θεσσαλονίκη? Θα είμαστε μέχρι αρχές Μαΐου. Μέσα Μαΐου εκεί, πρώτα Θεούς. Στο Παρμπαρέλα, έτσι? Παρμπαρέλα, ναι. Πώς έγινε η συγκεκριμένη συνεργασία? Πώς σου φαίνεται? Έχουμε γίνει φιλαράκια, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ χαβαλέ. Περνάμε πολύ ωραία. Έχουμε κάνει 2-3 σεζόν και στην Αθήνα. Στο Βραζέλικο. Οπότε έχουμε δέσει, περνάμε πολύ ωραία. Αυτό έχει σημασία. Εγώ θέλω να... Να πάνε καλά μεταξύ τους. Σημαντικό. Σίγουρα. Αυτό. Έχεις συναντήσει δυσκολίες, δύσκολες συνεργασίες που λες, που έχεις πει ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ? Βέβαια. Ότι δεν μπορώ δεν το έχω πει ποτέ. Απλώς. Ότι σου είναι δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, αλλά φορές πρέπει να κάνεις λίγο το χαζό, να είσαι λίγο διπλωμάτης. Για πες μου και τώρα τελευταία που πήγες και με τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου φίλο τον Λούκα, πάνω στην Αγγλία, πώς τα περάσατε και πώς σας υποδέχτηκε εκεί ο κόσμος? Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία πάνω στην Αγγλία, ήταν πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κρύο. Έχει, ναι. Αλλά περάσαμε ωραία, ήταν ωραία. Ο Λούκας είναι πάρα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικός. Ο Λούκας είναι τσίρκο, να το πούμε και αυτό. Ο Λούκας είναι τσίρκο, λέω. Έχει πολύ χιούμορ και πραγματικά έτσι περνάς καλά. Είτε συνεργάζεσαι είτε είναι σε φιλικό επίπεδο μαζί του. Μια χαρά.
Εκεί πώς τους βλέπεις τον κόσμο, δηλαδή γιατί τον έχεις δει εδώ στην Αθήνα, τον βλέπεις και στη συμπροτεύουσα, έξω πώς είναι ο κόσμος όμως του εξωτερικού. Ξέρει πιο πολύ και διασκέδαση, συζητάμε. Ναι. Ναι, εννοείται. Πέρανε σίγουρα πιο εύκολα να τους κάνεις να χορέψουν, να περάσουν καλά, γιατί τους λείπει. Ναι, ναι. Εδώ τα πράγματα πώς τα βλέπεις, βγαίνει ο κόσμος, διασκεδάζει ο κόσμος. Τα πράγματα, ρε παιδιά, κάθε χρόνο είναι και κάθε πέρσι είναι και καλύτερα, που λένε. Ναι. Ισχύει. Ναι. Ισχύει. Πάντως σε τους λίγους έτσι που μας λένε, που παραδέχονται ότι τα πράγματα δεν είναι και όλα ρόδινα, ας πούμε. Επειδή μας ας πούμε, να σου πω αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Σας πω πάντα αυτό που νιώθω και αισθάνομαι, είτε είμαστε σε προσωπικό επίπεδο, είτε είμαστε σε ένα επίπεδο που είναι τώρα όπως είμαστε στον αέρα. Θεωρώ ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, όχι, είναι καθόλου καλά τα πράγματα. Αλλά άμα το παίρνουμε από κάτω, δηλαδή και γυμνιάζουμε και δεν είμαστε με το χαμόγελο, είμαστε και μεριλιάζουμε. Mm-hmm. Το θέμα είναι να παλεύουμε. Το θέμα είναι να παλεύουμε για να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και να είμαστε αισιόδοξοι, Σάκη, εσύ προτιμάς αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με το ότι τα μαγαζιά δουλεύουν δύο μέρες, ή θα σ' άρεσε να είναι και καθημερινό όλο το σκηνικό, ή το βρίσκεις κουραστικό το καθημερινό? Έχω ζήσει και 7 ημέρα, έχω ζήσει και 6 ημέρα και 5 ημέρα. Θα προτιμούσα διάφορα πράγματα. Απλώς τώρα δεν μπορούν να γίνουν. Πραγμάτων, δηλαδή. Για πες μας λίγο έτσι τι σκέφτεσαι, τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει? Τίποτα. Α, ωραία. Τίποτα. Τελεία. Τίποτα. Απλώς να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, θέλω να πω ότι όσον αφορά τα μαγαζιά, βρε παιδί μου, να υπάρχει μία μέση λύση, ή να είναι και αυτό το δύο μέρες που γίνει τα τελευταία χρόνια? Κοίταξε. Γιατί και να είναι και κάθε μέρα ανοιχτά όπως ήταν, πάλι θεωρώ ότι πάλι είναι υπερβολικό. Παρασκευές. Εγώ πέρασα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχει πολλή κυκλοφορία όπως τα παλιά τα χρόνια. Έχουμε μαζευτεί όλοι. Έχουμε γίνει Ευρώπη. Ναι. Προσπαθούμε δηλαδή. Σε κάποιο. Αν είσαι ανοιχτό το μαγαζί σου 3 μέρες και 5 και 4 και 6. Δεν γίνεται. Θα το κρατήσεις τις δύο τις βασικές που ξέρεις ότι θα βγει ο περισσότερος κόσμος, όσο περισσότερος γίνεται. Αυτό. Μάλιστα. Έξω θα το τολμούσες να πας να ζήσεις, Σάκη? Που όχι. Δεν το πιστεύω. Όσο ότι. Παρά. Δηλαδή έχεις πολύ να κάνεις, έχεις ακόμα και πολλά πράγματα ακόμα να κάνεις. Και στα ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά και τη θετική έτσι διάθεση. Αλλά θα το σκεφτόσουν για έξω, όπως έχουν φύγει και πάρα πολλοί έτσι νέοι και στην ηλικία μας. Για να κάνω κάποιες παρέσεις, να πάω μόνιμα τώρα να το πιω. Ακόμα τουλάχιστον. Mm-hmm. Γιατί έχουν φύγει πολύ της ηλικίας της δικιάς μας. Με εμένα και σένα, γιατί ο Άκης είναι πολύ μικρός. Εγώ είμαι μικρός της παρέας εδώ πέρα, είμαι μόλις 25. Ναι, αυτό είναι σε άλλη. Είμαι σε άλλη φάση, σε άλλη ηλικία. Ναι, δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν είναι. Είναι 25 χρόνια το παιδί αυτό. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι. Πιάνουμε και οι δύο το δυναμικό κοινό των 15-44, οπότε είμαστε στην ίδια μοίρα όλοι. Να τα λέμε και αυτά. Είμαστε στο δυναμικό κοινό. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Πάρα πολύ και με στηρίζετε και αγαπάτε τα κομμάτια μου και τα παίζετε. Φυσικά. Θα συνεχίσουμε να σε στηρίζουμε, και αφού πηγαίνω έρχεσαι Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και από κοντά. Εμείς εδώ σε περιμένουμε. Σταμάτα για έναν καφέ στη Λαμία. Ξέρεις που είμαστε, δίπλα ακριβώς από εδώ που είμαστε εμείς. Τραγουδούσες κάποτε. Οπότε δεν είναι κάτι. Δίπλα. Έλα να δεις και το παλιό μαγαζί που δούλευες. Έλα να δεις και εμάς. Και τα φιλαράκια πέρα, που είπες ότι έχεις. Αυτό. Ορίστε. Να έρθεις να δεις και τα φιλαράκια που έχεις. Βεβαίως. Σάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξη το καινούργιο τραγούδι και θα είμαστε σε επικοινωνία. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά.